Όπως δείχνει και η έκθεση στην οποία έρθετε και εσείς σήμερα, η κυβέρνηση σηκώνει πολύ ψηλά στην ατζέντα της την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Ποια είναι το δικό σας σχόλιο για την έκθεση και το θέμα αυτό? Ευτυχώς, πέραν της κυβέρνησης, το θέμα της κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας το σηκώνει η ίδια η κοινωνία και το σήκωσε μέσα σε αυτά τα δραματικά χρόνια με τις πρώτες μορφές τις πρωτόλιες κοινωνικής αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, σε όλους τους νομούς, σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό δημιούργησε την εμπειρία, το μεράκι, το κουράγιο και ταυτόχρονα το ανθρώπινο δυναμικό που μετουσιώθηκε πλέον σε αυτή την προσπάθεια την οποία η κυβέρνηση νομοθετικά υποβοήθησε και οριοθέτησε, αλλά επαναλαμβάνω το 100% ή το 90% είναι αυτός ο κόσμος, είναι αυτές οι εστίες δημιουργικών ανθρώπων και πάρα πολλών νέων ανθρώπων που δίνουν πραγματικά με την ζωντάνια τους, την πρωτοτυπία τους, την καινοτομία τους, δίνουν ένα αποτύπωμα πολύ σοβαρό στην προσπάθεια για παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Δηλαδή είναι μέρος, ικανό μέρος της μεγάλης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει και που σίγουρα μετά τη λήξη του προγράμματος μπορεί να πει κανείς ότι θα μονοδρομηθούμε για τα επόμενα χρόνια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Με τη διάσταση του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της οικολογίας, της συνεργατικής οικονομίας, έχουμε φύγει πια από την μεταπολιτευτική λατρεία των πρώτων χρόνων για εκείνου του είδους τους συνεταιρισμούς, τις συνεργατικές οργανώσεις που δώσαν και αυτές τότε το δικό τους αποτύπωμα, και μετά από πολλά χρόνια ξαναγεννιέται ο συνεργατισμός μέσα στον πυρήνα και στην καρδιά της οικονομίας. Με αυτή τη διάσταση πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί από όλες τις πλευρές. Να σας πω και κάτι άλλο, διότι έρχομαι από την Κύπρο, όπου είχαμε τη συζήτηση στην Τριμερή και με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι είναι οι πρώτοι στον κόσμο στις start-up εταιρείες και στις καινοτομίες κτλ. Τους τόνισα ότι πλέον αυτές οι εταιρείες δεν μπορεί μόνο ως τεχνολογικές πλατφόρμες να εξελίσσονται και να μεταπουλούνται σε πολύ μεγάλα ποσά κτλ. Είναι ένας τομέας καινούριος οικονομίας εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πλην όμως μόνο αν διασυνδεθούν με τη συλλογική κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία μπορούν πράγματι αυτές οι καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες να αυγατήσουν και να δώσουν προστιθέμενη αξία και στο δυναμικό που ασχολείται, αλλά και στις χώρες που θα το κάνουν. Και τους έφερα παράδειγμα αυτής της έκθεσης, για να ξέρετε, σε διεθνές επίπεδο, διότι πραγματικά η συζήτηση έχει περιοριστεί εντελώς στην τεχνολογική της διάσταση. Ευχαριστώ.